אני אפילו אני רוצה να... Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι για να ζήσουμε αρχικά το κάνω αυτό, αλλά εγώ δεν θα το έκανα, αλλά θα μου πείτε τρώω το κοτόπουλο, εντάξει. Ναι. Άρα δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ο περισσότερος κόσμος, αυτό που έχω παρατηρήσει τουλάχιστον εγώ από την δική μου εμπειρία, ξέρεις, είναι στάνταρ πρακτικές. Είναι, δηλαδή και στα σφαγεία της Κρήτης π.χ. ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, η στάνταρ αναισθητοποίηση του ζώου, μία από τις συνηθισμένες, να σου το πω διαφορετικά, είναι με ένα ακουστικό όπλο στο κεφάλι. Είναι μια μορφή διάσησης, αν το θέλεις. Δεν είναι 100% στις αισθήσεις του, ας το πούμε. Και μετά, αν το μαχαιρώνει κάποιος στο λαιμό, το γυρίζει ανάποδα, στραγγίζει το αίμα και μετά πάει στην υπόλοιπη επεξεργασία. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μας αρέσει να το δούμε. Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Εκτός, δεν μας αρέσει να το δούμε αυτό. Σωστά. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν άτομα? Θα μπορούσε να αλλάξει καταρχάς αυτό? Γιατί είπαμε ότι, OK, εμείς δεν το κάνουμε ακριβώς οι ίδιοι. Το πληρώνουμε όμως. Ή με τη στάση μας δημιουργούμε τη ζήτηση. Θέλετε να σας πω. Πώς αλλάζει? Ναι, για πες με εσύ. Πώς το βλέπεις? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Okay. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, ναι, μεν που προτιμούν το κρέας. Αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι που δεν τρώνε καθόλου κρέας. Ναι, όχι. Okay. Είναι δηλαδή δύο είδη ανθρώπων. Okay. Εγώ πιστεύω. Εγώ όχι μόνο. Ναι, okay. Όχι μόνο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Okay. Εμείς μιλάμε τώρα για σένα. Μιλάμε για τις δικές σου επιλογές. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι ξέρεις κάτι στο παρελθόν. Κάποιοι θα λέγανε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα και κάποιοι άλλοι θα λέγανε να έχουν. Το θέμα δεν είναι τι λένε οι άλλοι, αν το θέλεις, είναι τι είναι για σένα σωστό. Κατάλαβες πώς το λέω? Δηλαδή, για σένα ποιο είναι το σωστό, να το πάμε πιο απλά, αν το θέλεις. Ποιο θα είναι το σωστό για μένα? Δεν θέλω να συνδυάσεις το τι κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να μου πεις εσύ τι νιώθεις ότι είναι πιο κοντά στις δικές σου αξίες. Να το πω πιο απλά. Αυτό που νιώθω είναι ότι... δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό από τη μία, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να επιβιώσουμε κιόλας. Mm. Εγώ ειδικά που είμαι σε χωριό, είτε το κάνετε έτσι είτε αλλιώς πάλι θα φάμε κρέας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τη διατροφική μου συνήθεια. Περίμενε. Έστω ότι ζούσε σε ένα χωριό, που εκεί μπορεί να είναι ένα χωριό στην Κίνα. Στην Κίνα π.χ. τα σκυλιά τα τρώνε σαν φεστιβάλ. Περίμενε. Και σου έλεγε κάποιος, ξέρεις κάτι, και εγώ μένω σε ένα χωριό στην Κίνα και αντί στο χωριό σας εσείς που τρώτε ό,τι ζώα τρώτε, εμείς τρώμε σκυλιά. Εσύ τι θα... Και σου έλεγε, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω αυτές τις συνήθειες. Εσύ τι θα του λες? Ούτε εγώ θα μπορούσα να αλλάξω αυτές τις συνήθειες, δηλαδή με το κρέας, αλλά ούτε θα του έλεγα, ξέρω εγώ, μη φας σκύλο. Ναι. Αλλά άμα το βλέπω αυτό το πράγμα, δεν. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν μπορείς να φας κάτι άλλο, δηλαδή μπορείς να φτιάξεις ένα άλλο φαγητό, γιατί να φας ένα ζώο? Γιατί σου ξαναλέω, δηλαδή εσύ μου λες δεν μπορώ να το δω, ξέρω ότι συμβαίνει αλλά δεν μου αρέσει, αλλά πάλι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να ζητήσεις ή να προετοιμάσεις ένα άλλο φαγητό? Μπορώ να φτιάξω ένα άλλο φαγητό βέβαια, αλλά εντάξει. Ας πούμε το αρνί δεν το θέλω καθόλου, δεν το τρώω καθόλου. Okay. Ένα είδος ζώο τη γλίτωσε τα υπόλοιπα. Ούτε την κατσίκα τρώω. Ναι, δύο. Ούτε το σκύλο, τρία. Ναι, βέβαια. Γιατί λοιπόν, εσύ πιστεύεις, να σου το πω διαφορετικά. Κάποια είδη ζώων, εμείς εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, λέμε ότι τα προστατεύουμε, π.χ. από τα σκυλιά και οι γάτες, έχουμε νόμους για αυτά, αλλά όλα τα υπόλοιπα ζώα είναι σαν ιδιοκτησία, είναι σαν αντικείμενο. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στο σκύλο, την αγελάδα π.χ. ή το κοτόπουλο? Είναι ζώα. Όχι, δηλαδή είναι ζώα. Ζώα. Ναι. Είναι το ίδιο. Απλά, απλά την αγελάδα, ας πούμε, δεν ξέρω αν την τρώνε. Την αγελάδα. Δεν ξέρω. Την τρώει πολλοί κόσμος. Τρώει αυτό που είναι το μοσχαρίσιο. Αυτό είναι. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Okay. Λοιπόν, ναι, το κοτόπουλο, εγώ και το σκύλο τρώνε, αλλά εγώ προσωπικά όχι. Δεν σημαίνει. Okay. Όμως σε αυτά τα ζώα που συμμετέχεις, πιστεύεις ότι υπάρχει ένας αρκετά καλός λόγος για να το κάνουμε? Μου είπες ότι εκεί που είσαι έτσι γίνεται. Είναι ένας αρκετά καλός λόγος για να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Όχι. Πώς λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις εσύ, να σου το πω διαφορετικά?
Τι μπορείς να κάνεις εσύ για να μην συμμετέχεις σε κάτι το οποίο δεν συμφωνείς? Μην τρώω κρέας. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι μόνο το κρέας ή προεκτείνεται και αυτή, αν θέλεις, ή τι να φας κάτι διαφορετικό? Υπάρχει δηλαδή, αν θέλεις, κακοποίηση ή εκμετάλλευση προς τα ζώα σε άλλες μορφές? Π.χ. στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα ψάρια, και τα ψάρια ζώα είναι. Εντάξει. Πώς το βλέπεις? Να σου το πω διαφορετικά, δηλαδή. Γνωρίζεις πότε η Ελλάδα βγάζει γάλα? Όχι. Πότε βγάζουν οι δικές μας μαμάδες γάλα? Όταν είναι έγκυες. Μπράβο. Έτσι ακριβώς και η Ελλάδα. Το θέμα είναι, και είναι, νομίζω το δείχνει πιο μετά αυτό, το πώς γονιμοποιούμε την αγελάδα. Που πάει κάποιος, βάζει το χέρι του στο προκτό της αγελάδας, στο ποπό της αγελάδας, με μία σύρικα διοχετεύει το σπέρμα του ταύρου, το οποίο που έχουμε συλλέξει τεχνητά. Το οποίο είναι, δεν ξέρω, εμένα, δηλαδή μου φαίνεται, εμένα, μου φαίνεται σαν βιασμός προς ένα ζώο αυτή τη στιγμή, χωρίς τη θέλησή του προφανώς. Και μετά, αφού γεννηθεί το μωρό, μετά από 9 μήνες, θα πάρουμε το μωρό, γιατί ποιος θα πιει το γάλα? Ο άνθρωπος. Δεν έχουμε βέβαια καμία σχέση με μωρό, όμως χαράκι, έτσι. Αν είναι αρσενικό, το μωρό αυτό θα το στείλουμε στο σφαγείο μέσα σε 6-12 μήνες. Αυτό είναι ο μέσος όρος ζωής ενός αρσενικού ταύρου, αρσενικού μοσχαριού. Και αν είναι θηλυκό, η ίδια διαδικασία 4-8 χρόνια επίσης είναι ο μέσος όρος, που θα γεννάει μωρό, θα τη παίρνουμε το μωρό, θα τη παίρνουμε το γάλα, μέχρι να καταλήξει στο σφαγείο. Με τα αυγά το ίδιο πράγμα, τα αρσενικά τα αλέθουμε. Τα θηλυκά είναι σε αυτή τη διαδικασία, το παίρνουμε τα αυγά μέχρι που εξασθενεί το σώμα τους και μέχρι που τα σκοτώνουμε για το ό,τι έχει μείνει από αυτά. Λίγο πολύ δηλαδή, όπου βλέπεις ότι οι άνθρωποι να εκμεταλλεύονται ζώα, έχουμε και κάτι αντίστοιχο. Πώς σας φαίνεται εσάς όλο αυτό? Να το πω έτσι... Δεν ξέρω, τώρα σοκαρίστηκα πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Πώς σου φαίνεται, ρε παιδί μου, σε κορίτσια και το αντιλαμβάνω, τι σου βγάζει κάποιο συνέστημα αυτό? Ναι, ναι, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα, πάρα πολύ. Ειδικά πιο πολύ τα αρνιά. Ναι, αυτά που δεν τρως. Ναι, εγώ... Αυτά που δεν τρώει τα αγαπάει, τα λέτε. Όχι, όλα τα αγαπάω, όλα τα αγαπάω. Να σε ρωτήσω όμως κάτι, μπορούμε να αγαπάμε κάποιον και παράλληλα να τον τρώμε μετά ή να τον σκοτώνουμε έμεσα κάπως? Γιατί ουσιαστικά δεν το κάνεις εσύ, το κάνει όμως κάποιος άλλος για σένα. Κατάλαβες πώς το λέω? Όχι, εντάξει. Είναι λίγο αντίθετο, ας το πούμε. Ναι, αυτό δεν είναι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εντάξει. Αυτή είναι σαν τα επίσης διαδικασία και αυτό είναι και στα χωριά. Δεν περιμένουν φίλε, έλα ταύρε στην Ελλάδα. Είναι άσχημο αυτό. Αν δεν θέλετε να το δείτε, μην το δείτε. Και εδώ βέβαια τώρα είναι το μωρό μοσχαράκι. Θα πάρουμε το μωρό μοσχαράκι γιατί. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Έκανε τόσο κόπο και το παίρνουν. Ναι. Κοίτα. Αυτό είναι το νεογνώτερο, δηλαδή με το που έχει γεννηθεί. Γιατί ποιος θα πει το γάλα, θα το πιούμε εμείς. Ναι. Ερώτηση, ίσως είναι δύσκολη ερώτηση. Τι είναι πιο κοντά στις δικές σου αξίες? Το να συμμετέχεις σε αυτό ή να μην συμμετέχεις σε αυτό? Αλλά το λέω συμμετέχεις εννοώ με τη στάση σου. Δηλαδή με τη δική σου στάση ζωής. Εννοείται αν τρώω αυτά μετά? Όχι, δεν λέω να τα τρως. Εγώ λέω ότι είναι πιο κοντά. Τι πιστεύεις ότι για σένα είναι το σωστό? Το να συμμετέχει κανείς σε αυτό? Όχι. Να απέχει. Να απέχει. Τέλος. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, ούτε να σας στεναχωρήσω άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά σας νιώθω σε αυτό. Έχω μια κάρτα. Θέλω να τη βγάλετε μια φωτογραφία. Έχει πληροφορίες πάνω σε αυτό και πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει, να θέλει να σχεδιάζει το τι θα φάει. Θα σας ενδιαφέρει? Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι για το κανάλι του Ασβού. Είναι και να το ανεβάσουμε, είναι η κουβέντα μας, δεν θα είναι κάτι άλλο. Όχι, να φαίνομαι ότι δεν με νοιάζει. Όχι, μα ουσιαστικά είναι, ξέρεις. Το ρωτάμε τον κόσμο, γιατί λίγο πολύ όλοι τα ίδια λέμε. Όλοι λίγο πολύ με ξέρεις κάτι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Αλλά είτε το κάναμε και δεν έχουμε αλλάξει ακόμα, είτε το κάνουμε και λέμε ότι ναι, δεν μου αρέσει, αλλά τι κάνω. Οκ. Ωραία, μισό λεπτό. Τσόρτζ.